πάντα μας ενδιαφέρει να συζητάμε την πολιτική επικαιρότητα και τα φώτα τώρα, οι πολιτικοί προβολείς πέφτουν στο επικείμενο συνέδριο του κινήματος αλλαγής και σε όλη αυτή την διαδικασία και σε όλους αυτούς τους στόχους συζητήσαμε προχθές και με τον κύριο Μπαριώτα, αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να ζητήσουμε πάντα το σχόλιο το οποίο το αναζητούμε και να κάνουμε και μια ανάλυση πολιτικής επικαιρότητας από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Καρανικόλα, τον Σπύρο, ο οποίος μας τιμά κάθε φορά με την παρουσία του. Καλό απόγευμα, κύριε Καρανικόλα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Κουνιάκη, καλησπέρα και στους ακροατές. Δική μου χαρά και μεγάλη τιμή που συζητώ κάθε φορά μαζί σας. Χαιρόμαστε πολύ. Παρακολουθούμε την δραστηριότητά σας και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς τώρα, επειδή μετράμε αντίστροφα για το επικείμενο συνέδριο, οι διεργασίες είναι έντονες, οπότε δεν θα έχετε και πολύ ελεύθερο χρόνο. Όμως πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία, μια νέα δημιουργία ενός νέου φορέα, ενός νέου κινήματος, το οποίο φιλοδοξεί ίσως να ταράξει και το τελματωμένο πολιτικό πλαίσιο το οποίο βιώνουμε, έτσι δεν είναι? Κύριε Κουνιάκη, η αλήθεια είναι ότι η δημοκρατική προοδευτική παράταξη είναι ξανά παρούσα. Ναι. Και με το λόγο μας ξανά πρωτοπορούμε. Βέβαια, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν ήταν αυτονόητο το προηγούμενο διάστημα. Χρειάστηκε πολύ σκόπος, πολύ υπομονή και επιμονή από όλους τους συμμετέχοντες για να φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει, για να ενωθούν πλέον οι κατακαιρματισμένες δυνάμεις του χώρου της κεντροαριστεράς και κυρίως να κλείσουν οι πληγές που χώρισαν αυτές τις δυνάμεις, να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω και να προχωρήσουμε ενωμένοι μπροστά. Σε αυτό βέβαια πρέπει να τονίσω για άλλη μια φορά ότι ήταν καθοριστική σημασία οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυρία Γεννηματά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, που κατέληξαν τον Νοέμβριο στην εκλογή της ως επικεφαλής στο νέο φορέα της κεντροαριστεράς. 212.000 άνθρωποι παρά τις Κασάνδρες, θυμάστε το ότι τη λέγανε, βεβαίως, ούτε 40.000 άνθρωποι λέγανε θα πάνε. Ήρθανε 212.000 άνθρωποι και στείλανε ένα ηχηρότατο μήνυμα απέναντι στην παραπέουσα κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, αλλά και απέναντι στον κίνδυνο παλιόρθωσης της δεξιάς παράταξης. Άρα λοιπόν, που είμαστε τώρα, σε 4 μέρες ξεκινάει το ιδρυτικό μας συνέδριο, ένα συνέδριο αναγέννησης της κεντροαριστεράς, ένα συνέδριο σταθμός. Για ποιο σκοπό όμως, κύριε Κουνιάκη? Για να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ρεύμα πλειοψηφίας που θα αφορά όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Γι' αυτό δουλεύουμε, όλοι μας προσπαθούμε να διαμορφώσουμε το νέο και νέο φορέα της κεντροαριστεράς, απαλλαγμένο όμως αυτή τη φορά από τις κατεστημένες λογικές και με μια έτσι μεγάλη αποφασιστικότητα και ένα όραμα ολωνών όσων συμμετέχουμε, να δημιουργήσουμε το προοδευτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας. Μάλιστα. Βέβαια, σε όλο αυτό το οποίο λέτε, καθώς κράτησα λίγο πριν τις προσπάθειες που έγιναν για να ενοποιηθούν όλες αυτές οι δυνάμεις σε αυτό το νέο εγχείρημα, υπήρξε και ένα βραχυκύκλωμα προχθεσινό με την πρωτοβουλία του κύριου Θεοδωράκη να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Κάτι που ενόχλησε, πιστεύω, και στελέχη του κινήματος, αλλά και την πρόεδρο προσωπικά. Κοιτάξτε, δεν είναι πρωτοβουλία του κύριου Θεοδωράκη. Ήταν όψιμη πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα και πρέπει να σας πω ότι πραγματικά αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας είναι ένας ανήθικος τακτικισμός και ένα άθλιο επικοινωνιακό παιχνίδι. Πραγματικά είναι ένας επαγγελματίας σαμποτέρο κύριος Τσίπρας. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα, ακούστε να δείτε τι έκανε. Ναι. 5 μέρες λοιπόν πριν το ιδρυτικό μας συνέδριο, θυμήθηκε όψιμα μία πρόταση του κυρίου Θεοδωράκη, την οποία έχει καταθέσει σε δημόσιο διάλογο το 2015 ο κύριος Θεοδωράκης, τον κάλεσε να συνομιλήσει εξ αφορμής δήθεν αυτής της πρότασης του κυρίου Θεοδωράκη στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά έχει και συνέχεια η αθλειότητα και η ανηθικότητα του κυρίου Τσίπρα και χρησιμοποιώ πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς, αλλά πραγματικά εκφράζουν τους μικροτακτικισμούς του κυρίου Τσίπρα. Ξέρετε ποιο είναι το επόμενο βήμα που έκανε? Διοργανώνει την ίδια μέρα που εμείς έχουμε το ιδρυτικό συνέδριο στο Κίνημα Αλλαγής, μια δική του διήμερη συνδιάσκεψη, αντισυγκέντρωση θα την έλεγα, με υποτιθέμενο θέμα την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, και ξέρετε ποιους έχει κεντρικούς ομιλητές, τη Λούγο Κατσέλη και τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Πραγματικά πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κανένα φραγμό, για τον κύριο Τσίπρα μιλάω, δεν έχει κανένα ηθικό όριο και στο βωμό της διατήρησής του στην καρέκλα και στην εξουσία δεν λογαριάζει απολύτως τίποτα. Αυτά όμως, ξέρετε, δείχνουν τον πανικό του, δείχνουν την αγωνία του, δείχνουν το ότι αναγνωρίζει και καταλαβαίνει ότι είναι αρχή του τέλους του, για να μην σας πω το τέλος του τέλους του, ναι. Γι' αυτό και κάνει τέτοιες κινήσεις πανικού. Εμείς είμαστε παρόντες, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί οι τακτικισμοί του κυρίου Τσίπρα, ούτε τα επικοινωνιακά του παιχνίδια. Εμάς μας ενδιαφέρει
να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας στον ελληνικό λαό και ο κύριος Τσίπρας θα πάρει την απάντηση που του αρμόζει στις επόμενες εκλογές από τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Μιλώντας προχθές με τον κύριο Μπαριώτα, μου είπε ότι ο στόχος του συνεδρίου θα πρέπει να είναι η πολιτική πλατφόρμα και η επισφράγηση της ενότητας. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι φιλοξενώντας εδώ απόψεις τελεχών του κινήματος, επικρατεί και ένας προβληματισμός όσον αφορά την επόμενη μέρα και τους πολιτικούς στόχους που μπορεί να έχει αυτό το κίνημα. Και για να γίνω περισσότερο συγκεκριμένος, είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Γερουλάνο στον Πρίσμα, λέγοντας ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αρνείται αυτός ο φορέας να δώσει ξεκάθαρο στίγμα για την ιδεολογία του. Έχει έρισμα αυτή η κριτική, κύριε Καρανικόλα? Νομίζω πως όχι, κύριε Γουνιάκη. Το στίγμα μας είναι ξεκάθαρο. Ανήκουμε στο χώρο της κεντροαριστεράς. Έχει ήδη προηγηθεί ένα συνέδριο τον Ιούνιο του 2017 της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, το οποίο καθόρισε και το πολιτικό στίγμα, καθορίζοντας και τις προγραμματικές θέσεις του κινήματος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης τότε. Και τώρα πλέον έχουμε το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο του κινήματος αλλαγής, δηλαδή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και του Ποταμιού, που έχει προστεθεί σε όλο αυτό το εγχείρημα, έτσι ώστε να καταθέσουμε την δική μας προγραμματική προοδευτική πρόταση για κυβέρνηση. Ιδεολογικά λοιπόν το στίγμα μας είναι σαφές. Ανήκουμε στον χώρο της κεντροαριστεράς. Έτσι λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή καλούμε όλους τους προοδευτικούς πολίτες που η αντίληψή τους υπάγεται και ανήκει στον χώρο της μεγάλης προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης να συμμετέχουν στο συνέδριο, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε όλοι μαζί τη δική μας αυτή προοδευτική προγραμματική πρόταση που θα δώσει μια πραγματική ελπίδα και προοπτική στους πολίτες και που ξέρετε για μας είναι πολύ βασικό να δώσει μια άλλη οπτική και να καταφέρουμε να χτυπήσουμε αποτελεσματικά τις ανισότητες αυτές για τις οποίες και ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε ότι είναι φυσικό να υπάρχουν. Άρα λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ την κριτική που λέει ότι δεν έχουμε σαφές ιδεολογικό πρόσημο, γιατί αυτό υπάρχει και είναι στον χώρο της κεντροαριστεράς. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι το πλαίσιο, το ιδεολογικό και το στίγμα δίνεται καθημερινά. Εύλογα τώρα, κύριε Καρανικόλο, και αυτό το οποίο θα σας ρωτάνε πολλές φορές είναι να δούμε αν αυτό η Ελλάδα ως καράβι βγει από αυτή τη δίνη της κρίσης, καθώς η κυβέρνηση ουσιαστικά προεξοφλεί την έξοδό μας από το μνημόνιο τον Αύγουστο. Από την άλλη, εμείς εδώ μιλώντας με οικονομολόγους μας παρουσιάζουν εντελώς διαφορετική την πραγματικότητα αμέσως μετά. Και το ζήτημα είναι, με όλες αυτές τις πολιτικές που ακολουθούνται τα τελευταία χρόνια, υπάρχει δυνατότητα αυτή η χώρα να πάρει πίσω ένα κομμάτι ανεξαρτησίας που έχει χάσει, κυριαρχίας εθνικής, και βεβαίως να επιστρέψει μια κανονικότητα? Και αυτό τώρα, για να ολοκληρώσω το ερώτημά μου, πώς μεταφράζεται στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας? Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κουνιάκη. Θα πρέπει να σας πω όμως, και νομίζω ότι οι φίλοι ακροατές θα συμφωνήσουν όλοι σε αυτό που θα πω, ότι ανάμεσα στους οικονομολόγους, στους αξιόλογους οικονομολόγους, οποίους έχετε ως προσκεκλημένους στο ραδιόφωνο σας και στον κύριο Τσίπρα, όλοι οι πολίτες θα πιστέψουν προφανώς τους οικονομολόγους και καμία λέξη του κυρίου Τσίπρα. Ναι. Ποια είναι λοιπόν η πραγματικότητα για το καλοκαίρι, αυτό την πολυδιαφημιζόμενη δήθεν καθαρή έξοδο του κυρίου Τσίπρα από το μνημόνιο και την καθαρή έξοδο στις αγορές? Το καλοκαίρι, κύριε Κουνιάκη, απλά λήγει η δανειακή, η αχρίαστη τρίτη δανειακή σύμβαση που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας το καλοκαίρι του 2015 μετά την βαρουφάκια διαπραγμάτευση με τη φαντεζή του ομάδα και όλες αυτές τις εικόνες που ζήσαμε, οι οποίες κατά τον κύριο Βίζερ στήχησαν στην Ελλάδα 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν λήγει αυτή η δανειακή σύμβαση. Τι μένουν όμως πίσω? Μένουν τα μέτρα και μένει και η εποπτεία. Αν λοιπόν ο κύριος Τσίπρας ήθελε να μας πει την αλήθεια, καθαρή έξοδος, κύριε Κουνιάκη, σημαίνει ότι σταματάνε να υπάρχουν μέτρα και σταματάει να υπάρχει επιτροπία. Ότι η χώρα έχει αποκτήσει, έχει ανακτήσει την πιστοληπτική της ικανότητα, οι αγορές έχουν αναβαθμίσει τα ομόλογα, τα ελληνικά ομόλογα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούμε να δανειζόμαστε με χαμηλό επιτόκιο, και το κυριότερο, κύριε Κουνιάκη, ότι δεν υπάρχουν άλλα μέτρα λιτότητας. Ποια είναι η πραγματικότητα λοιπόν? Ο κύριος Τσίπρας έχει προνομοθετήσει τα μέτρα λιτότητας, περικοπές στις συντάξεις,
περικοπές στο αφορολόγητο και πολλά άλλα μέτρα λιτότητας που θα πλήξουν και θα φτωχοποιήσουν την όποια εναπομείνουσα μεσαία τάξη κυρίως. Και τα μέτρα αυτά μην ξεχνάμε ότι είναι για το 18, το 19 και το 20. Mm-hmm. Και μάλιστα έχει συμφωνήσει και για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα ακόμα και για το 2060. Όλα αυτά λοιπόν, κύριε Κουνιάκη, δεν είναι έξοδος της χώρας από τα μνημόνια, την επιτροπία, την επιτήρηση και τα μέτρα. Τι λέμε εμείς λοιπόν? Εμείς λέμε ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, γιατί στο βωμό να παραμείνει στην εξουσία παραδίδεται άνευ όρων, έχουν γίνει καλύτεροι μαθητές, οι πιο πιστοί υπηρέτες του μνημονίου και των πιο συντηρητικών κύκλων της Ευρώπης. Μάλιστα. Από εκεί που κατήγγελαν και έλεγαν «Go back, Madame Merkel», τώρα τη στρώνουν και χαλί, και ό,τι πει η κυρία Μέρκελ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και πιο συντηρητική κύκλη της Ευρώπης, ο κύριος Τσίπρας θα εφαρμόζει αμέσως, θα υπογράφει όλα. Έχει γίνει ο yes man της κυρίας Μέρκελ. Ναι. Άρα λοιπόν λέμε ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να δημιουργηθεί μια άλλη κυβέρνηση στο πλαίσιο της εθνικής όμως συνεννόησης, να εργαστούν όλες οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις που πιστεύουν την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και να πάμε να διαπραγματευτούμε σοβαρά με τους εταίρους σε κρίσιμα θέματα. Άρα, λοιπόν, είναι αυτά. Mm-hmm. Και κλείνω. Ναι. Χρέος, η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, γιατί αν δεν μειώσουμε αυτά, τότε αυτόματα σημαίνει αυτό το πράγμα, αν δεν μειωθούν, ότι η χώρα θα είναι σε επιτροπή και θα συνεχίσει να παίρνει μέτρα για να τηρεί τις δεσμεύσεις απέναντι στους εταίρους. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μείωση του χρέους, μείωση των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και ένα αναπτυξιακό σοκ για να ξαναπάρει μπροστά η ελληνική οικονομία. Βέβαια, αυτό το οποίο είπατε, να πάμε σε εκλογές και να προκύψει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, αν βάλουμε κάτω τα κουκιά, μπορεί να χρειαστεί μια συνεργασία μελλοντική με τον ΣΥΡΙΖΑ ή και τη Νέα Δημοκρατία, που υπάρχουν διαφορές, καθώς δεν μπορώ να δω ποια άλλη πολιτική σχηματισμή θα μπορούσαν να συνδράμουν σε αυτή την κατεύθυνση. Και από την άλλη, να σας ρωτήσω, κάτω από μια θέση και συμφωνία, μάλλον κάτω από μια συμφωνία θέσεων, μπορεί αυτό να επιτευχθεί? Κύριε Κουνιάκη, η θέση μας είναι σαφή και ξεκάθαρη. Εμείς έχουμε το δικό μας προοδευτικό πρόσημο, τη δική μας προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας. Ναι. Καλούμε τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη να μας πούνε αν συμφωνούν στο δικό μας πρόγραμμα. Δεν μας έχουν δώσει απαντήσεις. Περιμένουμε λοιπόν να μας πούνε στις δικές μας προτάσεις, στο δικό μας προοδευτικό και το τονίζω πρόγραμμα διακυβέρνησης, εάν συμφωνούν. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ναι, που έχουμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο. Απαντήσεις δεν έχουμε πάρει. Άρα λοιπόν, εάν ενδιαφέρεται ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα, θα πρέπει να απαντήσουν στα συγκεκριμένα ερωτήματα, θα πρέπει να σταματήσουν να είναι κρυπτόμενοι και θα πρέπει να σταματήσουν τον πόλεμο του «φύγε εσύ να έρθω εγώ στην εξουσία», γιατί αυτό δεν βοηθάει τον ελληνικό λαό. Ξέρετε, η εναλλαγή των προσώπων απλώς στην εξουσία δεν πήγε μπροστά τη χώρα. Αντίθετα, mm-hmm, θα μου επιτρέψετε να πω, ναι, και το λέω πάντα αυτό το παράδειγμα, Κύπρος, Ιρλανδία, Πορτογαλία πέτυχαν και βγήκαν από τα μνημόνια μέσα σε 1,5 περίπου χρόνο η κάθε χώρα από τότε που μπήκε. Ξέρετε γιατί? Γιατί ομονόησαν οι πολιτικές δυνάμεις, παραμέρισαν προσωρινά τις πολιτικές διαφωνίες τους και τι είπαν? Ας εργαστούμε για το καλό της χώρας και των πολιτών και μετά εδώ είμαστε να ξαναδιαφωνήσουμε οι δεξιοί με τους αριστερούς, τους κεντρώους και μεταξύ μας. Αλλά εργάστηκαν από κοινού. Εμείς αυτό λοιπόν λέμε. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, βιώσαμε πάρα πολύ, με πολύ επώδυνες και οδυνηρές συνέπειες, το γεγονός ότι από το 2010 δεν έβαλε καμία πολιτική δύναμη πλάτη, όχι στο ΠΑΣΟΚ, στη, mm-hmm, χώρα. Αν λοιπόν τότε και η Νέα Δημοκρατία που έταζε τα ζάπια, αλλά και ο Τσίπρας στις πλατείες που έταζε το δίθεν άλλο δρόμο, καλλιεργώντας το μίσος, τη διχόνοια και δηλητηρίαζαν έτσι τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία, αν είχαν βάλει πλάτη τότε στη χώρα, θα είχαμε τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Και δεν θα είχαμε μέτρα για τα επόμενα χρόνια, ούτε εποπτεία. Θα είχαμε πραγματικά μια καθαρή έξοδο στις αγορές και από τα μνημόνια. Αυτό λοιπόν εμείς ζητούμε, γι' αυτό ζητούμε από τον ελληνικό λαό ισχυρή εντολή, όχι για να έρθουμε εμείς στην εξουσία, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμείς ζητούμε από τον ελληνικό λαό εντολή ισχυρή για να επιβάλλουμε το αυτονόητο, δηλαδή αυτό που δεν θέλει Τσίπρας και Μητσοτάκης, την εθνική συνεννόηση. Μάλιστα. Θέλω λίγο στα τελευταία λεπτά, για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου σας και της ευγένειάς σας πάντα, κύριε Γαλανικόλα, ένα σχόλιο. Μεγάλη λίγο χαρά, συνομιλώ πάντα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε τροφή για σκέψη στην κοινωνία που μας ακούει, σε μια κοινωνία η οποία
έχει κουραστεί από τα προβλήματα της καθημερινότητας και πολύ πολλές φορές, κύριε Καρνικόλα, να ακούει με δυσπιστία τους πολιτικούς, αν και εγώ πρέπει να πω ότι χαίρομαι κάθε φορά που φιλοξενώ νέους ανθρώπους, γιατί πιστεύω ότι οι νέοι είναι η ελπίδα για να αλλάξει σελίδα η χώρα αυτή. Θέλω λίγο ένα σχόλιο για τα εθνικά θέματα. Καθώς υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις στο τελευταίο διάστημα. Ξέρετε ότι έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με τους δύο στρατιωτικούς. Από την άλλη υπάρχει μία ρητορική του Ερντογάν που νομίζω ότι ξεπερνάει τα όρια. Έχουμε πολλές δεκαετίες να ακούσουμε έτσι έναν πρόεδρο μιας άλλης χώρας να μιλάει και να απειλεί. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή ενεργεί λάθος η κυβέρνηση στους υψηλούς τόνους της Τουρκίας και τι θα έπρεπε να γίνει διαφορετικά? Κύριε Κουνιάκη, ακούστε να σας πω τώρα το εξής αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο όντως και σε εμάς προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Γιατί από το δόγμα της Τουρκίας, της τουρκικής προκλητικότητας, την οποία είχαμε και βιώναμε τα προηγούμενα χρόνια, πλέον ξεκάθαρα η Τουρκία έχει περάσει σε ένα τελείως διαφορετικό φάσμα, σε μια τελείως διαφορετική πολιτική. Και ποια είναι αυτή? Η καθαρή επιθετικότητα απέναντι στη χώρα. Και αυτό το υποβάθμισε η κυβέρνηση. Το υποβάθμισε από την αρχή της. Δηλαδή πότε? Όταν ο κύριος Τσίπρας κάλεσε εδώ τον κύριο Ερντογάν σε μια τελείως αποτυχημένη φιάσκο, θα την έλεγα, επίσκεψη του κύριου Ερντογάν στην Ελλάδα, ο οποίος ήρθε και ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του ίδιου του κύριου Τσίπρα του είπε ότι εγώ θέτω θέμα αναθεώρηση δίκης Λοζάνης. Και αυτή η επιθετικότητα του κυρίου Ερντογάν προχώρησε και στα επόμενα βήματα. Θυμάστε το θέμα του χαρακτηρισμού των ημείων για πρώτη φορά ως τουρκικό έδαφος και αμέσως μετά τον εμβολισμό του ελληνικού σκάφους, με τελευταία βέβαια πράξη βιοπραγίας απέναντι στη χώρα, τη σύλληψη των Ελλήνων στρατιωτικών. Η ελληνική λοιπόν κυβέρνηση, κύριε Κουνιάκη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ολιγόρησε. Υποβάθμισε όλη αυτή την τακτική της τουρκικής πλευράς και δεν αντέδρασε όπως θα έπρεπε να αντιδράσει. Εμείς ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Τσίπρα την πρώτη στιγμή να θέσει το θέμα σε όλους τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή έχουν συλληφθεί δύο στρατιωτικοί νατοϊκής δύναμης από μια άλλη νατοϊκή δύναμη και οφείλουν όλοι να δώσουν στην τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα την απάντηση που αρμόζει. Όμως, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αντιλαμβανόμαστε τις τελευταίες ημέρες, πραγματικά, δεν φτάνει που υποτίμησε η ελληνική κυβέρνηση το γεγονός, αλλά πολύ φοβούμαστε ότι δεν υπάρχει μια ενιαία κυβερνητική στρατηγική. Και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι σε σύγχυση, είναι μια κυβέρνηση βαθιά διχασμένη, είναι μια κυβέρνηση σαλαλούμ, που πραγματικά αυτή η σύγχυση της κυβέρνησης εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους στα εθνικά θέματα, κύριε Κουνιάκη. Γιατί το λέω αυτό? Ο κύριος Τσίπρας βγήκε την επόμενη του συμβάντος και είπε χαμηλούς τόνους. Παρότι μας έταξαν βέβαια ότι είναι θέμα τυπικό και σε λίγες ώρες θα γυρνούσαν τα παιδιά πίσω στη χώρα και στις οικογένειές τους, έχουν περάσει 11-12 μέρες σήμερα και δεν έχουν γυρίσει. Και την ίδια στιγμή, προσέξτε ποιο είναι το σοβαρότερο τώρα πρόβλημα, το οποίο καθιστά τον κύριο Καμένο επικίνδυνο για τη διαχείριση των θεμάτων. Ο κύριος Καμένος βγήκε και είπε προημερών και μίλησε περί ομοιρίας των Ελλήνων στρατιωτικών. Ναι. Και ρωτώ, αντιλαμβάνετε τι λέει ο κύριος Καμένος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας? Όταν μιλάει για ομοίρους, αντιλαμβάνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Όμοιρος, κύριε Κουνιάκη, είναι ένας εχμάλωτος που λαμβάνεται ως εγγύηση για κάποια συμφωνία. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Την ίδια στιγμή μας μιλάει για κίνδυνο θανατηφόρου ατυχήματος. Και την ίδια στιγμή ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας λέει ότι αυτά που λέει ο Καμένος δεν είναι όμοιροι και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, ας σοβαρευτούνε, και αν δεν μπορούν να σοβαρευτούνε, είπε η κυρία Γεννηματά προχθές, να κλείσουν το στόμα τους. Γιατί πραγματικά κάθε δήλωσή τους και κάθε κίνηση που κάνουν θέτουν εν κινδύνο τα εθνικά θέματα. Και δεν μπορούν να παίζουν με τα εθνικά θέματα όπως παίζουν για εσωτερική κατανάλωση με τα υπόλοιπα θέματα εντός της χώρας. Χρειάζεται σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να σταματήσουν να παίζουν με την αγωνία όλων των Ελλήνων και ιδίως των οικογενειών των δύο στρατιωτικών. Και η ρίση στο εμπαρόδο, επειδή δεν είναι μόνο το θέμα της Τουρκίας, είναι και το θέμα του Σκοπιανού. Σωστά. Και είναι και εσχάτως και το θέμα και με την Αλβανία που έχει ανοίξει ο κύριος Τσίπρας. Εμείς λοιπόν, κύριε Κουνιάκη, είπαμε την πρώτη στιγμή, ζητήσαμε από τον κύριο Τσίπρα να υπάρχει μια εθνική στρατηγική, μια ενιαία γραμμή. Να συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να χαραχθεί αυτή η εθνική γραμμή. Ο κύριος Τσίπρας αρνείται.
και αρνείται γιατί νομίζει ότι τα εθνικά θέματα είναι ενός ανδρός αρχή. Νομίζει ότι ο ίδιος με τη γλωσσία που παρουσιάζει με τον κύριο Καμένο και με τον κύριο Κοτζιά και του Υπουργείου Εξωτερικών ότι θα λύσουν όλα τα προβλήματα. Δεν μπορούν να το κάνουν. Η χώρα χρειάζεται και σε αυτό εθνική στρατηγική, εθνική συνεννόηση και εθνική γραμμή. Και επειδή αντιλαμβάνεται ο κύριος Τσίπρας ότι ο κύριος Καμένος πλέον του είναι και βαρύδι, γι' αυτό σας λέω ότι στράφηκε και στον κύριο Θοδωράκη, νομίζοντας ότι ο κύριος Θοδωράκης αποτελέσει το σωσίβιο της σανίδας σωτηρίας του για να παραμείνει ο ίδιος στην κυβέρνηση. Και αυτά όμως ας τα ξεχάσει. Πρόθυμους συμπαραστάτες ο κύριος Τσίπρας δεν θα βρει στο κίνημα αλλαγής από καμία πλευρά. Εμείς ζητούμε τον κύριο Τσίπρα να σοβαρευτεί και αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της χώρας, τότε να αποχωρήσει και αυτός και συνολικά και η κυβέρνησή του. Μάλιστα. Δεν μπορώ λίγο βέβαια να καταλάβω τι διαφορετικό μπορούμε να κάνουμε και αν έχετε μια εκτίμηση για το πότε οι δύο στρατιωτικοί θα επιστρέψουν, καθώς νομίζω ότι η Τουρκία μας έχει συνηθίσει. Κύριε Κουνιάκη, μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και να σου το πω αμέσως. Βεβαίως. Στις 23 και 24 Μαρτίου υπάρχει Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ακριβώς. Των Ευρωπαίων ηγετών δηλαδή, των κρατών, των αρχηγών των κρατών μελών. Mm-hmm. Όλων. Συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και της Γερμανίας και όλων των ισχυρών αρχηγών κρατών. Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και το έχω μπροστά μου είναι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι η κυβέρνηση δεν έχει πιέσει ώστε να μπει στο θέμα αυτό ως θέμα συζήτησης και λήψης κυρίως αποφάσεων το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και το θέμα των σχέσεων Τουρκίας και Κύπρου. Γιατί δεν είναι μόνο για την Ελλάδα το πρόβλημα, είναι και για την Κύπρο μας. Ναι. Πρέπει να μην το λύσουμε μόνο με αυτό το πράγμα. Τι εννοείται δεν έχει πιέσει, δεν έχει πιέσει να μπει στην ατζέντα συζήτηση αυτού του θέματος. Ακριβώς. Αν δείτε την ημερήσια διάταξη, δεν υπάρχει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και επίσης, ζητήσαμε από τον κύριο Τσίπρα να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εμείς έχουμε, η χώρα μπορεί να έχει τα οικονομικά της προβλήματα, αλλά δεν έχει χάσει τις δυνατότητες που έχει ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 26 λοιπόν Μαρτίου, εμείς καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν κάνουμε μόνο κριτική για την κριτική, όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε πει, 26 Μαρτίου υπάρχει μια διμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Ζητούμε λοιπόν από την κυβέρνηση να απαιτήσει να συμμετέχει σε αυτή τη συνδιάσκεψη, τη διμερή συνδιάσκεψη και η Ελλάδα και η Κύπρος, έτσι ώστε η Τουρκία να βρεθεί απέναντι συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ληφθούν αποφάσεις ακόμα και ενδεχόμενες κυρώσεις απέναντι από την Τουρκία εάν δεν σταματήσει αυτή τη τακτική. Λύσεις λοιπόν υπάρχουν, δυνατότητες διπλωματικής επίλυσης του θέματος υπάρχουν, πολύ φοβάμαι όμως ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ανίκανη να χειριστεί την κατάσταση. Μάλιστα. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέτε και βεβαίως το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον καθώς ανησυχεί η μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης. Κύριε Καρνικόρα, κλείνοντας, σε λίγες μέρες ξεκινάει το συνέδριό σας και μια νέα εποχή. Στείλτε ένα μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή ως ένας νέος άνθρωπος στην πολιτική. Κύριε Κουνιάκη, το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι βεβαίως και τα προηγούμενα χρόνια γίνανε λάθη και από το ΠΑΣΟΚ και από τις κυβερνήσεις που πέρασαν από τη χώρα, με αποτέλεσμα ο ελληνικός λαός να περάσει μια μεγάλη δυσκολία όλα αυτά τα χρόνια τα οποία βιώνει την κρίση. Όμως, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι το βάρος και τη βαρύτητα της ευθύνης που επιμερίζεται στον καθένα εξ ημών. Τόσο σε ό,τι αφορά τα πολιτικά κόμματα, όσο σε ό,τι αφορά βέβαια και το σύνολο των πολιτών. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι η ελπίδα δεν χάνεται. Η ελπίδα είναι παρούσα και πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί για να ξαναδώσουμε πραγματικά μια άλλη πνοή στη χώρα και μια άλλη προοπτική. Το κίνημα αλλαγής ευελπιστεί με το προοδευτικό της λόγο να αποτελέσει ξανά τον πρωταγωνιστή στην πολιτική ζωή της χώρας. Γιατί ξέρετε, η διαφορά μας με τον κύριο Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι εμείς δεν καπηλευθήκαμε ούτε τον πόνο ούτε τις αγωνίες του ελληνικού λαού για να ανελιχθούμε στην εξουσία. Εμείς είπαμε από την αρχή σκληρές αλήθειες, ενώ την ίδια στιγμή ο κύριος Τσίπρας με τον περισσό λαϊκισμό, τη δημαγωγία και τα ψέματα που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να λέει στον ελληνικό λαό, κατάφερε να ανελιχθεί στην εξουσία. Εμείς λοιπόν λέμε στους πολίτες ότι ναι, υπάρχει μια καλύτερη Ελλάδα και την αξίζουμε. Δυστυχώς όμως αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να τη δώσει στη χώρα αυτή την προοπτική. Γι' αυτό και καταθέτουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμά μας, το προοδευτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης της χώρας, και είμαστε βέβαιοι ότι οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν, γιατί εργαζόμαστε όλοι μαζί με όραμα,
αποφασιστικότητα και επειδή γίνεται ένας πολύ μεγάλος λόγος για την ανανέωση που έχει γίνει στο κίνημα της αλλαγής, ναι, πραγματικά η Φόφη Γεννηματά έχει εμπιστευτεί τη νέα γενιά, γιατί πρέπει να σας μεταφέρω ότι αγωνιά ίδια πάρα πολύ για το γεγονός ότι τα νέα παιδιά συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτή η ροή αίματος των Ελλήνων, των νέων παιδιών με βαριά βιογραφικά, τα καλύτερα μυαλά της χώρας να φεύγουν στο εξωτερικό, για εμάς λοιπόν και για την κυρία Γεννηματά αλλά και για το κίνημα αλλαγής είναι προτεραιότητα. Πρέπει τα παιδιά μας να παραμείνουν στη χώρα, γιατί διαφορετικά η Ελλάδα δεν θα έχει μέλλον. Μάλιστα. Πρέπει να παραμείνουμε και να προσφέρουμε στον τόπο. Γι' αυτό και εμείς συμπαρασταθήκαμε σε αυτή την προσπάθεια, την έχουμε αγκαλιάσει, την πιστεύουμε, δουλεύουμε γι' αυτό και πιστέψτε με ότι είμαι βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός στο τέλος θα μας ανταμείψει για όλη αυτή την προσπάθεια. Κύριε Καρανικόλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στον Prisma 90,6 και για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είναι πάντα χαρά μας όταν σας φιλοξενούμε εδώ στην Δυτική Ελλάδα. Και δική μου χαρά και μεγάλη τιμή, πραγματικά, γιατί στην εκπομπή σας γίνεται μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, επίσης.